Συγκρίνονται όσοι πιστεύουν ότι με τέτοιους τρόπους, με τέτοιες πρωτοβουλίες και με τέτοια ψευδεπίγραφα διλήμματα θα αναγκάσουν όλους όσοι διαφωνούν με την κυβερνητική πολιτική να στοιχηθούν πίσω από τις γραμμές τους. Οι πολιτικές θέσεις και πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν συνιστούν πρόταση διεξόδου από την κρίση. Όπως επίσης είναι αυτονόητο, κύριε Πρωθυπουργέ, πως η συνέχιση της ίδιας πολιτικής, χωρίς αλλαγές, δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί μόνο σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο. Πλανώνται όσοι πιστεύουν ότι οι πολίτες θα εγκλωβιστούν σε ξαπερασμένες λογικές, ή αυτοί ή εμείς, σε λογικές άσπρο-μαύρο. Οι κοινωνίες που προοδεύουν έχουν απορρίψει τέτοιες λογικές εδώ και καιρό. Και η δική μας κοινωνία τις απορρίπτει. Δεν τις δέχεται. Το γνωρίζετε. Το γνωρίζουμε όλοι. Μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού γυρίζει την πλάτη στην πόλωση. Στην πόλωση που επιχειρείτε να παγιώσετε. Την αδυναμία σας, και απευθύνομαι και στις δύο πολιτικές δυνάμεις, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε να την κρύψετε πίσω από πολλώσεις, να κρύψετε τα διέξοδα των πολιτικών σας, πίσω από την όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν υπηρετείτε όμως έτσι ούτε η χώρα, ούτε η κοινωνία. Επιμένετε σε ένα παίγνιο πολιτικών και κομματικών τακτικισμών, πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες. Πόσο μπορεί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να αφορά τους πολίτες αυτού του τόπου η πολιτική αντιπαράθεση αυτού του τύπου? Πόσο μπορεί να αφορά τους πολίτες που δοκιμάζονται? Πόσο μπορεί να αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση που στενάζει? Πόσο αφορά τον άνεργο, τους νέους και τις νέες που παίρνουν τον δρόμο προς το εξωτερικό? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η δημοκρατική αριστερά δεν συμπαρατάσσεται με αυτή την πολιτική. Δεν στοιχίζεται πίσω από αυτές τις δύο αδιέξοδες επιλογές. Η δημοκρατική αριστερά δεν είναι και δεν θα γίνει παρακολουθηματική δύναμη κανενός. Με αυτοτέλεια παρεμβαίνουμε στα πράγματα. Με τις δικές μας θέσεις, με τις δικές μας προτάσεις και διεκδικήσεις για την Ελλάδα και την κοινωνία. Το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται τη χώρα αλλά και την κοινωνία δεν θα επιτρέψουμε, με όσες βέβαια δυνάμεις διαθέτουμε, να γίνει μονόδρομος. Ψηφίζουμε παρόν στη σημερινή διαδικασία. Είναι μια υπεύθυνη στάση. Είναι μια θέση που δεν συνιστά υπεκφυγή να τοποθετηθείς με τον έναν ή τον άλλο, ακριβώς γιατί αυτό δεν το χρειάζεται η χώρα και οι πολίτες. Παρόν. Όπως παρόντες είμαστε από θέσεις ευθύνες στα προβλήματα, αλλά και στην προσπάθεια της χώρας για την έξοδο από την κρίση. Παρόντες στον αγώνα για να μην ληφθούν άλλα μέτρα, για να αλλάξει η δημοσιονομική πολιτική και να συνδεθεί με την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Ευρισκόμενοι σε αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική, δεν παραγνωρίζουμε ότι η χώρα βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται με τους δανειστές, γεγονός που δεν επιτρέπει τακτικισμούς από καμία πλευρά, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αντιπολίτευση. Παρόντες, διεκδικούμε την αλλαγή της πολιτικής, καλώντας σε συμπαράταξη όλους όσοι θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση στη χώρα. Διεκδικούμε έναν διαφορετικό δρόμο. Πιστεύουμε ότι αυτός ο δρόμος είναι η μόνη διέξοδος και εκεί θέλουμε να οδηγήσουμε την πολιτική, την ωφέλιμη πολιτική για τη χώρα. Σας ευχαριστώ.